Τη στήριξη των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων ζήτησε με επίκαιρη ερώτηση του που συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο βουλευτής Ηρακλείου Βασίλης Κενγκέρογλου. Ο βουλευτής, αφού αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες στην ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτερα για αυτούς που δεν έχουν την εξοικείωση με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών και του ίντερνετ, έθεσε στην κυβέρνηση τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων. Ένα από τα προβλήματα τα πάρα πολλά είναι και το ζήτημα που αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης περιφερειακά και τοπικά του έντυπου τύπου, που γνωρίζετε πολύ καλά ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση των πολιτών, είναι κρίσιμος ο ρόλος και ιδιαίτερα αυτών που δεν έχουν την εξοικείωση με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών και του ίντερνετ. Το πρώτο πρόβλημα αφορά την έλλειψη δημοσιογραφικού χαρτιού και βέβαια την τιμή του λόγω της έλλειψης. Το δεύτερο πρόβλημα αφορά την αύξηση του κόστους ενέργειας που σχετίζεται με τις εκτυπωτικές εργασίες, αλλά και την έλλειψη άλλων ειδών που έχουν σχέση με την εκτύπωση. Αυτό το οποίο ζητούν τα μέσα του έντυπου τοπικού και περιφερειακού τύπου έχουν σχέση βεβαίως καταρχήν με την αντιμετώπιση του προβλήματος της προμήθειας του χάρτου από εναλλακτικές πηγές. Την ερώτηση αυτή χαιρέτησε ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου, Αντώνης Μουντάκης. Αναφεσβήτητα σε μια δύσκολη εποχή και για τον έντυπο τύπο, όπως βέβαια και όλοι οι κλάδες ελληνικής οικονομίας παίρνουν δύσκολες μέρες. Ο τύπος επίσης περνάει πολύ δύσκολα και ιδιαίτερα τώρα μετά την αύξηση στους τελευταίους μήνες της τιμής του χαρτιού και όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση μιας εφημερίδας. Επίσης μεγάλο πλήγμα για μας είναι και η αύξηση των μεταφορικών, καθώς όπως γνωρίζετε η εφημερίδα μας διακινείται με δικά μας μέσα, με αυτοκίνητα κτλ. Και έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, πέραν των άλλων βέβαια που έχουμε τα τελευταία χρόνια ως έντυπος τύπος. Οπότε θεωρούμε αυτονόητη και απαραίτητη μια στήριξη στον περιφερειακό και στον περιφερειακό τύπο όσο γίνεται πιο άμεση. Η τοποθέτηση του κ. Γκέρογλου, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, ήταν πολύ σημαντική. Απάντησε ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Οικονόμου, ο οποίος είναι αρμόδιος σε θέματα τύπου, και είπε ουσιαστικά αυτό που γνωρίζουμε εδώ και καιρό, ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα σχέδιο ούτως ώστε να στηριχτεί και ο περιφερειακός τύπος. Το σχέδιο αυτό αφορά την κρατική χρηματοδότηση, την επιδότηση της ασφαλικής φοράς, αυτό το περιβόητο 2% του ΕΔΕΑΠ, όπως είχε γίνει για την περίοδο 17-20, και η ενίσχυση μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία για τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού των εφημερίδων. Είναι αιτήματα πάγια δικά μας, τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια. Φυσικά τώρα είναι επιτρεπτική ανάγκη όλα αυτά να υλοποιηθούν όσο γίνεται συντομότερα για να αποφύγουμε νέα λουκέτα στις περιφερειακές εφημερίδες. Ο αρμόδιος υφυπουργός, τον πρωθυπουργό Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας στον βουλευτή Βασίλη Κενγκέρογλου, αφού αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται για τις περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες, εξήγηλε ότι επεξεργάζεται σχέδιο από την κυβέρνηση με επιχορήγηση και επιδότηση της ασφαλιστικής εισφοράς των ελόγω επιχειρήσεων. Έχουμε έναν οδηγό και έναν πυλώνα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα σε ό,τι αφορά το χαρτί προς 2 κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι και την περίοδο του COVID είχαμε πάρει κάποιες πρωτοβουλίες όπου επιτρέπαμε κάποιες παρεκκλήσεις από τις βασικές υποχρεώσεις που είχαν οι εφημερίδες αυτές που είναι γεγραμμένες στο Μητρό, κάτι που αποτελεί εγγύηση, θα έλεγα, και της εγκυρότητάς τους αλλά και δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε κρατική χρηματοδότηση μέσω της δημοσίευσης και προκηρύξεων. Είχαμε κάνει τότε κάποιες πολύ ουσιαστικές παραχωρήσεις για να μπορούν για ένα χρονικό διάστημα, 1,5 μήνα, να βγάζουν λιγότερα τεύκη με ό,τι αυτό σήμαινε στην εξοικονόμηση του χαρτιού. Πάντοτε αυτό είναι ένα μέτρο που το έχουμε στη φαρέτρα μας και που δύναται να το εξετάσουμε και τώρα για να τους παράσχουμε τη διευκόλυνση αυτή σε περίπτωση που παρατηρηθούν στην αγορά μειώσεις.